Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, να εκφράσω την χαρά μου που σας υποδεχόμαστε όλους και όλες εδώ στην Αθήνα, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην διημερίδα που διοργανώνει στην Αθήνα η ΓΚΟΕ, με την ιδιαίτερη βέβαια συμβολή του Ευρωβουλευτή μας, του Νίκου του Κουντή. Ξέρετε, πολύ σύντομα θα χάσει αυτό το προνόμιο που έχει να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Διότι αναμένεται να αποκτήσει πολυπληθή παρέα από τον ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με την κοινοβουλευτική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, για να το πω από όλο το όνομα της GUE-NGL, που και αυτή πιστεύω ότι θα πολλαπλασιαστεί, διότι τα αποτελέσματα θα είμαι αισιόδοξος, θα είναι θετικά. Με περισσότερους και με καλύτερες προοπτικές θα δώσουμε όλοι και θα δώσετε τη μάχη όσοι από εσάς έχετε ήδη θέσει υποψηφιότητα για να επανεκλεγείτε μαζί με νέους συντρόφους και συντρόφισσες από καλύτερες θέσεις, μια μάχη για την αλλαγή της Ευρώπης και για την αλλαγή της ζωής μας όλων των πολιτών στις χώρες μας, διότι η Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθήκων της ζωής μας. Θέλω να σας πω ότι σας υποδεχόμαστε σε μια Ελλάδα προεκλογική, αλλά και μια Ελλάδα η οποία τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Έχει υποστεί τα δεινά μιας πρωτοφανούς βαρβαρότητας πολιτικής, της μνημονιακής πολιτικής. Σας υποδέχομαι σε μια Ελλάδα που η απερχόμενη κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου δίνει τις τελευταίες απέλπιδες μάχες οπισθοφυλακής για να κρατηθεί στην εξουσία. Η Ελλάδα όμως είναι σήμερα έτοιμη όχι απλώς να γυρίσει σελίδα, είναι έτοιμη να αλλάξει βιβλίο. Τα μνημόνια της λιτότητας έχουν αποτύχει παταγωγός σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Διέλυσαν την παραγωγική βάση της χώρας, έφτασαν την ανεργία σε πρωτοφανή μεγέθη, σχεδόν 30% επίσημη ανεργία και 60% για τους νέους είναι μεγέθη πρωτοφανή και μη αποδεκτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιούργησαν, και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι κυριολεκτικό, δημιούργησαν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι βρίσκεστε σε μια χώρα που τα τελευταία τέσσερα χρόνια εξαϊλώνεται, αργοπεθαίνει, γιατί η ηγεσία της Ευρώπης επέλεξε την Ελλάδα ως το πειραματόζωο της κρίσης και της επέβαλε ένα φάρμακο που κατά γενική ομολογία έφερε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι η ίδια η ασθένεια. Και έτσι ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας το 2010, όταν μπαίναμε στο πρόγραμμα της λιτότητας, ήταν περίπου στο 125% το καθάριστο χώρο προϊόντος, υψηλό ποσοστό, γεγονός που αποτέλεσε και το πρόσχημα, αν θέλετε, για να μπούμε στο μνημόνιο. Σήμερα, μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του μνημονίου, το χρέος έχει φτάσει στο 175% το καθάριστο χώρο προϊόντος. Και οι προβλέψεις είναι ότι αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, αν δεν υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που θα σταματήσει τον κατήφορο της λιτότητας, το 2015 θα είναι στο 205% το καθάριστο χώρο προϊόντος. Αυτό είναι το success story της Ελλάδας που πανηγυρίζει η Τρόικα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άφησαν μια χώρα στα χέρια του χασάπου, όπως είπε προχθές ο Ισπανός Ευρωβουλευτής Αλεσάντρο Θέρκας,
οδήγησαν ένα ολόκληρο λαό στο σφαγείο του μνημονίου και σήμερα αντί να παραδεχθούν το λάθος, αντί να ζητήσουν συγγνώμη που επέβαλαν αυτή την αδιέξοδη πολιτική και να διορθώσουν το λάθος, επιμένουν στη συνέχεια του λάθους. Όχι μόνο επιμένουν, αλλά από ό,τι φαίνεται ετοιμάζουν και τρίτη συνέχεια του μνημονίου. Μόνο που ξέρετε ψάχνουν να βρουν άλλη λέξη, ψάχνουν να το λανσάρουν επικοινωνιακά με διαφορετικούς όρους για να ξεγελαστεί ο κόσμος, να μας ξεγελάσουν, να μην πιστέψουμε ότι συνεχίζεται το ίδιο μαρτύριο. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι η απερχόμενη κυβέρνηση Σαμαρά δεν διαθέτει την πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τον ελληνικό λαό, να δεσμεύσει τη χώρα σε ένα ακόμα μνημόνιο. Ανεξάρτητα από το πώς θα το ονομάσουν. Οφείλει να θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού τις επιλογές και τις δεσμεύσεις της και ο ελληνικός λαός να είναι αυτός που αποφασίσει, που θα αποφασίσει για το μέλλον και την προοπτική του. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να τονίσω ότι οφείλουμε επίσης και οι εταίροι μας, οι εταίροι της Ελλάδας, να γνωρίζουν πως ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη μελλοντική κυβέρνηση της Ελλάδας, τέτοιου είδους προεκλογικά τετελεσμένα δεν θα τα αποδεχτούμε και δεν θα τα αναγνωρίσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ιδιαίτερα διδακτικές αλλά και κρίσιμες, όχι μόνο για την πορεία της Ελλάδας, αλλά για την πορεία όλης της Ευρώπης. Γιατί αν η Ελλάδα επιλέχθηκε ως το πειραματόδρομο της κρίσης, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επιλέχθηκε, για να διαπιστώσουν πόσο μπορεί να αντέξει ένας λαός τη σκληρή και βάρβαρη λιτότητα, και αυτό αν θέλετε να αποτελέσει το μέτρο και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το κατά πόσο λοιπόν θα αντιδράσει το πειραματόζωο και θα καταργήσει το πείραμα είναι κρίσιμο όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Η επερχόμενη λοιπόν πολιτική αλλαγή, η αλλαγή συσχετισμών στην Ελλάδα, που θα καταγραφεί σε πρώτη φάση στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας, θα είναι κρίσιμη και σημαντική για όλη την Ευρώπη. Αλλά και αντιστρόφως. Οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν σε όλη την Ευρώπη θα είναι κρίσιμοι για την έκβαση της πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρετε, καμιά πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να στεριώσει στην απομόνωση. Το γαλατικό χωριό του Αστερίξ αντέχει μόνο στις σελίδες του Γκοσινί και του Ιντερζό. Όχι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε μια νομισματική ένωση. Γι' αυτό εμείς επιδιώκουμε και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε. Αυτή είναι η αίσθησή μου και από την ευρωπαϊκή περιοδία εν ώψη της υποψηφιότητάς μου. Πιστεύω ότι επιδιώκουμε αλλά και μπορούμε η επικείμενη αλλαγή στην Ελλάδα να εμπνεύσει αλλαγή πολιτικής και στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Οι λαοί διψούν για αλλαγή, η λιτότητα έχει αποδείχει, είναι στο χέρι των λαών, έχουν τις τύχες στα χέρια τους, ψηφίζουν στις 25 του Μάη, είναι στο χέρι των λαών να αλλάξουν συσχετισμούς, είναι στο χέρι των λαών να επιβάλλουν μια αλλαγή πορείας. Κυρίως οι λαοί του Νότου, που έχουν πέσει στην παγίδα των μνημονίων της λιτότητας, μπορούν και πρέπει να κινητοποιηθούν ενάντια στη λιτότητα και να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους συνεννόηση και συνεργασία ώστε να επιβληθεί η αλλαγή πολιτικής, η αλλαγή πορείας στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τους λαούς του Νότου, αφορά και τους λαούς του Βορρά. Διότι η στρατηγική αυτή φέρνει σε αδιέξοδο όλους τους λαούς και όλες τις χώρες, φέρνει σε αδιέξοδο συνολικά την ευρωπαϊκή πορεία. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, να διεκδικήσουμε αλληλέγγυα και βιώσιμη διέξοδο συνολικά για την Ευρώπη και ειδικότερα για τις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου της Ευρώπης.
πρότασή μας για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος είναι μια ρεαλιστική λύση, μια βιώσιμη λύση. Το 1953 αυτή η λύση επελέγει για την ίδια τη Γερμανία όταν έβγαινε πληγωμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επελέγει η πολιτική της αλληλεγγύης. Αυτή ήταν η διάσκεψη του Λονδίνου το 1953, ήταν μια ιστορική ευρωπαϊκή στιγμή που έδειξε ότι η Ευρώπη έχει από θέματα αλληλεγγύης και έτσι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Το μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων, η διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, η ρήτρα ανάπτυξης είναι μια βιώσιμη λύση που μπορεί να δώσει προοπτική, μπορεί να αναδείξει ότι η αλληλεγγύη είναι το ισχυρό μας όπλο, είναι το ισχυρό όπλο της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτός ο Μάιος πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι καθοριστικός, μπορεί και πρέπει να είναι ο Μάιος των λαών της Ευρώπης. Είναι κρίσιμη η ψήφος των πολιτών, θα διαμορφώσει νέους πολιτικούς συσχετισμούς, θα διαμορφώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς μέσα από τους οποίους θα κληθεί την επόμενη πενταετία η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κρίση. Δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, φίλες και φίλοι, όταν διεκδικούμε αλλαγή πολιτική στην Ευρώπη. Αντίθετα, εκτός τόπου και χρόνου είναι όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν την αναγκαία αλλαγή πολιτικής, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να φανούν χρήσιμοι στην κυρία Μέρκελ. Διάβασα χθες στον Ελληνικό Τύπο ότι ο υφυπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας, ο Στέφαν Κάμπετερ, απάντησε σε ερώτηση των βουλευτών του γερμανικού Die Linke, στην οποία αποκάλυψε ότι στα εναλλακτικά σχέδια που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας για την αντιμετώπιση της κρίσης και του προβλήματος του χρέους στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων υπάρχει και η λύση της διαγραφής μέρους του χρέους. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι μια αποκάλυψη. Είναι μια αποκάλυψη διότι επισήμως μέχρι σήμερα και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε απέκλειε κάθε πιθανότητα για διαγραφή χρέους και ούτε λίγο ούτε πολύ υπονοούσε αυτή η στάση ότι η πρόταση της αριστεράς είναι μια πρόταση μη ρεαλιστική. Έχει όμως σημασία και για τα εσωτερικά της Ελλάδας. Διότι ξέρετε, για να μπορέσει μια λύση να γίνει εφικτή, πρέπει κάποιος να την διεκδικήσει. Και το πρόβλημα με την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι όχι μόνο δεν διεκδικεί, αλλά δεν έχει πρόταση για το μεγάλο θέμα του χρέους του ελληνικού. Μάλιστα, πολλές φορές είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι σπέρδουν να φέρουν την πρόταση αυτή ως μια ρεαλιστική εκδοχή για το ελληνικό πρόβλημα και είναι ο Έλληνας Υπουργός και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτός ο οποίος βγαίνει δημόσια να πει ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική και τέτοια δυνατότητα. Πριν από λίγες μέρες, στους Financial Times δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ όπου αποκάλυπτε πως όταν στην αρχή του 2000, στην αρχή της κυβέρνησης Σαμαρά, μετά τις εκλογές του 2012 και την εκρηκτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ετέθη στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών η πρόταση για διαγραφή του χρέους την οποία θα στήριζε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Έλληνας Υπουργός απευθύνθηκε στο γερμανό ομολογό του. Ο κ. Σόιμπλε του είπε «Forget it, Γιάννης». Και ο Γιάννης Τουρνάρας το ξέχασε. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, ότι η διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους δεν είναι μία λύση έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, είναι μία λύση που έρχεται από τις καλύτερες στιγμές του ευρωπαϊκού πλαισίου, από τη συμφωνία του 1953 για την ίδια τη Γερμανία. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ήδη στη σκέψη της γερμανικής κυβέρνησης και άρα οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες πίεσης, ώστε αυτή η πρόταση
να μπει στο τραπέζι της συζήτησης και να κριθεί ευνοϊκά από τους λαούς της Ευρώπης την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Η άποψή μας είναι ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για μια αλλαγή πολιτική στην Ευρώπη. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει τους σημερινούς δυσμενείς συσχετισμούς ξεκίνησε έρευνα για το ρόλο της Τρόικας στις χώρες με μνημόνια. Από την αρχή έχουμε πει ότι η προσπάθεια αυτή είναι μέχρι σήμερα ημιτελής. Ιδίως στην Ελλάδα αγνοεί τους υπευθύνους, δηλαδή τους πολιτικούς αρχηγούς της περίοδου των δύο μνημονίων. Έχουμε επίσης πει ότι είναι μια προσπάθεια με καθυστέρηση και σε πολιτικά ύποπτο χρόνο, σε προεκλογικό χρόνο, ανεξάρτητα όμως από τις εύλογες επιφυλάξεις μας, είναι μια έρευνα που τρόμαξε το ένοχο ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, αλλά και στην Ευρώπη άνοιξε πολιτικές πληγές που δύσκολα θα κλείσουν, αν κλείσουν. Είναι λοιπόν στο χέρι των πολιτών να υποχρεώσουν την επόμενη Κομισιόν να λάβει σοβαρά υπόψη της την έκθεση των δύο συνεισηγητών και να βγάλει συμπεράσματα για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πάει χαμένη μια ακόμα ευκαιρία. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας αυτές τις μέρες, ξεκινώντας την καμπάνια για την υποψηφιότητά μου που υποστηρίζει το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μηνύματα είναι θετικά και αισιόδοξη. Πιστεύω πως έχει φτάσει σε κάθε γωνιά της Ευρώπης το βασικό πολιτικό μήνυμα αυτής της υποψηφιότητας, που είναι να δώσουμε τέλος στη λιτότητα, να ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία. Κάθε πολίτης στην Ευρώπη, όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιεί ότι η αριστερά είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Ότι η άκρα και λαϊκιστική δεξιά δεν είναι παρά μονάχα η εφεδρεία του νεοφιλελευθερισμού και απειλή για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν θα απασχολήσει την σύνοδό σας, αλλά η σύσκεψή μας λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου δραματικά γεγονότα εξελίσσονται στην Ουκρανία. Η έκρηξη της βίας στις τελευταίες μέρες έχει οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα του εμφυλίου σπαραγμού. Η εξέλιξη αυτή είναι μια σοβαρή και δραματική εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό, αφορά την Ευρώπη. Αφού απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι η τυφλή βία δεν μπορεί να αποτελεί λύση σε καμιά περίπτωση. Και είναι αδιανόητο εμέσως να επικροτείται ως επιλογή που μπορεί να δώσει λύση από μέρος της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Το πολιτισμικό κεκτημένο της Ευρώπης είναι η δημοκρατία, είναι η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Και νομίζω ότι πρέπει σήμερα να δηλώσουμε με έμφαση ότι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για το μέλλον της Ουκρανίας είναι ο ίδιος ο ουκρανικός λαός, δημοκρατικά και κυρίαρχα, χωρίς επεμβάσεις τρίτων και βέβαια χωρίς την κλιμάκωση της βίας που δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε αδιέξοδο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ρίξει λάδι στη φωτιά με την επιβολή κυρώσεων, αλλά να συμβάλλει μέσω της διπλωματικής οδού στην αποκλιμάκωση της βίας και στην ειρηνική και δημοκρατική διευθέτηση.
Φίλες και φίλοι, μπροστά στην κρίσιμη μάχη του Μάη, αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι και όλες εδώ συνεπιβάτες σε ένα δύσκολο, αλλά συνάμα συναρπαστικό ταξίδι για την αναγκαία αλλαγή στην Ευρώπη. Σε αυτό το ταξίδι όμως έχουμε στις αποσκευές μας το πολύτιμο φορτίο των αγώνων στις δράγες της ιστορίας χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών, εργαζόμενων, διανοούμενων, απλών ανθρώπων και κυρίως της νεολαίας κάθε γενιάς στο διάβα της ιστορίας. Αγώνων για την ειρήνη και τη δημοκρατία, για την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, της εργασίας και του πολιτισμού, της οικολογίας, των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Εμείς οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον δίνοντας τη μάχη να αλλάξουμε το παρόν. Γιατί ποτέ άλλοτε με τα πολεμικά η Ευρώπη δεν βυθίστηκε σε τόσο βαθύ σκοτάδι. Ποτέ άλλοτε ο φόβος, η ανασφάλεια και η απεσιοδοξία δεν βάραιναν τόσο έντονα τις προσδοκίες των ανθρώπων για το αύριο. Αυτή την Ευρώπη δεν τη θέλουμε. Δεν μπορεί αυτή η Ευρώπη να είναι μια προοπτική, ανεκτή για μας και για τις επόμενες γενιές. Αυτή την Ευρώπη παλεύουμε να την αλλάξουμε. Η Ευρώπη των συντηρητικών, των φιλελεύθερων και της ηγεσίας των σοσιαλδημοκρατών αναδιανέμει εισόδημα στους λίγους και φόβο στους πολλούς. Η δική μας Ευρώπη εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση, την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια, τις ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη. Με δύο λόγια, η δική μας Ευρώπη εγγυάται τη δημοκρατία, την επιστροφή της δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα στον τόπο που γεννήθηκε, στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας εύχομαι λοιπόν από καρδιάς καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας, της διημερίδας. Σας εύχομαι καλούς αγώνες. Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε καλά. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την εκλογική μάχη θα ξεπεράσουμε τις προσδοκίες και θα είμαστε εμείς οι θετικοί και ευχάριστη έκπληξη των ευρωεκλογών. Καλή δύναμη.